Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο σε καλοκαιρινό φόντο και στον αρχαιολογικό χώρο του Δίων. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία. Χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Να μιλήσουμε λίγο για τη βραδιά που θα ακολουθήσει. Βεβαίως. Τι θέλετε να σας πω, πες το. Να πούμε δύο λόγια καταρχήν για το πρόγραμμα της επιλογής των κομματιών. Ναι, το πρόγραμμα θα είναι μια επιλογή τραγουδιών από όλη τη διαδρομή μου. Έτσι, από το 1968 που άρχισα να γράφω τραγούδια μέχρι και σήμερα. Τα όσα μπορούμε να χωρέσουν στις 2,5-3 ώρες που είναι, 2,5-3 παρά περίπου θα κάνει η συναυλία. Αντιπροσωπευτικά βάλαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε συνδυασμό έτσι να ψυχαγωγείται και λίγο ο κόσμος. Κάτι που το έχει ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές, έτσι. Υπήρξε και συναυλία με το ίδιο σχήμα, νομίζω, στην Αθήνα, στο Βεάκιο. Ναι, κάναμε και την ίδια συναυλία και στο Βεάκιο, που είχε και εκεί μεγάλη επιτυχία, παρόλες τις δυσκολίες των καιρών, πήγαμε καλά. Τι άλλο έχετε έτσι, στα σχέδια που μπορούμε να ανακοινώσουμε, θα γίνουν συναυλίες και... Έκανα αρκετές συναυλίες το καλοκαίρι, καμιά 12-13 περίπου. Τώρα είναι άλλη μία στην Ίδρα, στις 23 του μηνός, στις 15 στο Διόνυσο. Αυτά για φέτος το καλοκαίρι. Τι λέει ο κόσμος που έρχεται και σας βλέπει? Εντάξει, είναι προβληματισμένος ο κόσμος, είναι λίγο στεναχωρεμένος, αλλά προσπαθούμε να τους δώσουμε μία ανάταση, έστω με τη λίγη ώρα που είμαστε μαζί τους, για να ξεχνάνε τα προβλήματά τους. Δισκογραφικά ετοιμάζετε κάτι με κάποιον καλλιτέχνη, είτε εσείς... Δισκογραφικά, ναι, λίγο αργότερα κατά τον Οκτώβριο περίπου θα βγει μια ζωντανή ηχογράφηση που, από δύο συναυλίες που έκανα το Γενάρη στο Μέγαρο Μουσικής, που τραγούδησε ο Τερζής, η Γλυκερία, η Νέγκα, ο Μακεδόνας, ο Μπάσης και η Ασλανίδου. Και αυτό θα βγει από τη ζωντανή ηχογράφηση, το έχουμε κάνει επεξεργασία σχεδόν 5-6 μήνες. Και θα βγει από την εφημερίδα το Βήμα, αυτό έχω να πω. Οπότε θα το περιμένουμε. Από εμφανίσεις κάτι το χειμώνα, δεν ακόμα ξέρω. Δεν έχω κάτι έτσι, σίγουρο να σας πω. Ωραία. Οπότε τα λέμε μια άλλη φορά. Θα σας περιμένουμε πάντως στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα βολέψει να σας δούμε μέσα στο ελπίζω, χειμώνα. Ελπίζω. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ. Χάρηκα. Γεια σας.